Απίστευτο κι όμω αληθινό. Γνωστό καρδιοχειρουργός, διευθυντή Αθηναϊκού Κρατικού Νοσοκομείου, ο οποίο είχε συλληφθεί να παίρνει συστηματικά φακελάκια με χρήματα από ασθενή του, έχει επιστρέψει από τον περασμένο Απρίλιο στα καθήκοντά του μετά την πειθαρχική ποινή τη στέρηση αποδοχών 8 μηνών που του είχε επιβληθεί. Ο συγκεκριμένο γιατρό που λέτε είχε μπει σε αναστολή, ήταν να συνεδριάσουν τα πειθαρχικά και αποφάσισαν μια συγκεκριμένη το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο οποίο παραπέμφθηκε ο 65χρονος καρδιοχειρουργός, αποφάνθηκε ότι δεν θεμελιώνεται από πουθενά πως ο γιατρός ζητούσε συστηματικά φακελάκια από ασθενείς του. Παρ' όλα αυτά, κρυφέ κάμερε ασφαλεία είχαν καταγράψει σε διάστημα 10 ημερών συγγενεί ασθενών να μπαίνουν μέσα στο γραφείο του γιατρού και να αφήνουν φακελάκια με χρήματα πάνω στο γραφείο του. Οι φάκελοι σύμφωνα με πληροφορίε περιείχαν από 100 έω 2000 ευρώ. Ενδιαφέρον, μάλιστα, παρουσιάζει ο διάλογο που είχε ο καρδιολόγος με συνάδελφό του που του έστελνε κάποιον ασθενή. Δεν μου λε πόσα να τη πω. Ό,τι θέλει εσύ, κανόνισε το εσύ. Ωραία, θα τη πω 1,5. Εντάξει, εντάξει. Ζήτησα από την αρχή διαφάνεια. Να εξαντλήσει τις δυνατότητες και η Αρχή Διαφάνεια, που έχει πλέον την αρμοδιότητα, έχει κινηθεί και προφανέστατα θα περιμένουμε την όποια απόφαση. Η Εθνική Αρχή Διαφάνεια έχει ζητήσει από το Συμβούλιο τη Επικρατεία να απολυθεί οριστικά ο γιατρό λόγω του συστηματικού χρηματισμού του από ασθενεί. Ε, Μάλιστα, ο Υπουργό Υγεία στην πρωινή εκπομπή του Όπεν προανήγγειλε ότι σε μερικού μήνε το ούτε ούτε τις τις μήνες στο Υπουργείο Υγεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, θα είναι σε θέση να έχει πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση των χειρουργείων με τη διαδικασία που σας λέω και την πλήρη ηλεκτρονική yeah. παρακολούθηση, πλέον θα μπορούμε εμείς από το υπουργείο να βλέπουμε τι γίνεται. Την ημέρα της σύλληψης του γιατρού στο γραφείο του βρέθηκε ένας λευκός φάκελος με 2.000 ευρώ, ενώ στο πορτοφόλι του βρέθηκαν 1.570 ευρώ.